Καλησπέρα σας, κύριε και κύριοι. Εάν δεν ήταν τόσο πρωτοφανές το επίπεδο του δράματος που έγινε στα Τέμπη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλέον στην Ελλάδα γίνεται της Πόπης. Είναι μια κομική λέξη την οποία τη χρησιμοποιούμε όταν κάπου υπάρχει ένταση κτλ. Εδώ όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη και θα πούμε ότι η Ελλάδα ζει μια δραματική πορεία το τελευταίο διάστημα που προσετέθη στο υπόλοιπο δράμα που υπάρχει στην ανυπαρξία του κράτους και στα τρομερά οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουμε. Υπάρχει απόλυτη ανυπαρξία στο κράτος μας, ένα κράτος, κυρίες και κύριοι, το οποίο δυστυχώς μόνο οι πολιτικοί με τα ψέματά τους έχουν την εντύπωση ότι είναι κάτι. Φτάζουμε στο σημείο ο γνωστός κωμικός παρουσιαστής ο κύριος Μουτσινάς να κάνει δηλώσεις στο κανάλι που κάνει την εκπομπή του και είναι μεγάλης εμβέλειας και να λέει και ακροαματικότητος, να λέει ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει γιατί είναι ακατάλληλος. Έκανε τέτοιες δηλώσεις. Από την άλλη πλευρά, ο θρήνος και ο δειρμός ακούγεται σε όλη την ελληνική επικράτεια από τον ελληνικό λαό, διότι η τραγωδία η οποία μας βρήκε πριν 9 μέρες συνεχίζει να βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση και να προκαλεί όσο περνάει ο καιρός και μεγαλύτερη θλίψη στους Έλληνες μαζί με μία μορφή επαναστατικής συμπεριφοράς εναντίον της κυβέρνησης, η οποία το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς να εκλεγεί. Οι νεκροί, οι δεκάδες από τη μετοπική σύγκρουση του εμπορικού τρένου, που ήταν άνθρωποι νέοι, άνθρωποι που διαμελήθηκαν και πορτοποιήθηκαν στα συντρίμια των τρένων, στέλνουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση να τα μαζεύει για να μας αδειάσει τη γωνιά. Το ότι ο κ. Καραμαλής υπέβαλε την παραίτησή του ή από ό,τι λέγεται, ορισμένοι συνάδελφοί του μέσα από τη Δημοκρατία, δείχνοντας το γνωστό πρόσωπό τους που ένας τρώει τον άλλον στην πολιτική, του συστήνουν να μην κατέβει σε εκλογές, δεν ικανοποιούν τον ελληνικό λαό. Η κυβερνητική ανικανότητα και ο πολιτικός οχαδερφισμός οδήγησαν στη νέα μεγάλη τραγωδία, ενώ ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας μας δηλώνει εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής ότι θα συστήσει υπερκομματική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να υπάρξει μια διάβρυνση του πολύ νεκρού δυστυχήματος στα Τέμπη. Υποστηρίζει ο κύριος αυτός επίσης, που σ' όλα δείχνουν ότι το δράμα αυτό οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Μέσα στα ανθρώπινα λάθη και μέσα στο ανθρώπινο είδος, κύριε Μητσοτάκη, βρίσκεται κι εσείς. Δεν βρίσκεται μόνο το ανθρώπινο λάθος που το έκανε κάποιος άνθρωπος. Ο πρώτος άνθρωπος που κυβερνάει τη χώρα μας αυτή την τετραετία λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Επομένως, για το τραγικό ανθρώπινο λάθος έχετε ευθύνη κι εσείς μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς σας, οι οποίοι δεν παρακολουθούν την πορεία λειτουργίας της χώρας μας, την πορεία λειτουργίας των παξιμαδιών, των στρατηγικών παξιμαδιών της χώρας μας, με αποτέλεσμα να μην ξέρετε τι σας γίνεται. Για άλλη μια φορά, κύριε Πρωθυπουργέ, κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, μη θέλοντας για ακόμα μια φορά να αναλάβετε τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησής σας και προσωπικά τις δικές σας για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτή τη φορά, μάλιστα, μετά την παρέτηση που δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών κ. Καραμαλής, άρχισε να ακούγεται από συναδέλφους του ότι, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έκανε αποδεκτή την παρέτηση, στην αρχή όλοι λέγανε ότι μπορεί να ξανακατέβει, αλλά τώρα τελευταία συνάδελφοί του μέσα από το κόμμα λένε ότι δεν χρειάζεται να κατέβει, διότι θα εκτεθεί και ο ίδιος και το κόμμα. Από την άλλη μεριά, αντικαταστάτης του είναι ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει άριστες συγγενικές σχέσεις με την τεράστια εταιρεία Τέρνα, η οποία παίρνει πάρα πολλές στο δημόσιο. Επομένως, κύριε Πρωθυπουργέ, με το να παραιτήθηκε ο Καραμαλής, ο επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, δεν νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα, διότι την απόλυτη ευθύνη την έχετε εσείς που εξακολουθείτε να παραμένετε στη θέση σας. Οι ευθύνες σχετικά με τα Τέμπη, σε γενικές γραμμές, είναι ισομερές και αφορούν και το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Είναι ισομερείς οι ευθύνες και για τους δύο. Αλήθεια, για ποιες αντικσότητες μας μιλάει ο φίλος μας ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν πριν 2 εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεψε την Ελλάδα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που δυνάμει της οδηγίας για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού συνδρομικού χώρου έπρεπε να γίνει, με αποτέλεσμα η Ελλάδα έπρεπε να το κάνει αυτό το αργότερο, 16 Ιουλίου του 2015. Δεν έχει γίνει καμία απολύτως προσπάθεια, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία για την υποδομή, τη συνδυοδραμική των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Ελλάδα να κοιμάται όπως κοιμόμαστε όλοι μας αυτή τη χώρα από την πλήση εγκεφάλου που μας έκαναν τα ανύπαρκτα πολιτικά συστήματα.
Αλήθεια, γιατί επί 8 ολόκληρα χρόνια, κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα δεν πειθάρχησε σε αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία? Γιατί δεν υπογράψετε τίποτε με την εταιρεία σιδηροδρόμων τα σχετικά για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών υποδομών? Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν υποδομές στους σιδηροδρόμους, όταν ακούσαμε από τον Αμερικάνο πρέσβη να λέει ότι ξοδεύονται 3 εκατομμύρια στις ΗΠΑ για να υπάρχει μια αξιοπρεπή λειτουργία των σιδηροδρόμων? Δεν είπε μια τέλεια, είπε μια αξιοπρεπής. Διότι όταν λειτουργεί κάτι ηλεκτρονικά και ειδικά στην κίνηση των τρένων, πάντα υπάρχουν κίνδυνοι. Μήπως, κύριε Πρωθυπουργέ, σε αυτή τη συμβατική συμφωνία θα καθοριζόταν κονδύλια τα οποία έπρεπε να διατεθούν για τις υπηρεσίες υποδομής? Μήπως δεν τα έχουμε αυτά τα κονδύλια? Γιατί μέχρι σήμερα μας λέτε ότι έχουμε βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα οικονομικά προβλήματα ελέγχου, αλλά δυστυχώς και ένα 50 λεπτό να ξοδέψουμε πρέπει να πάρουμε την άδεια του Ευρωπαίου. Σας το λέω εγώ, και αν έχετε πολιτική ευτυχία μπορείτε να απαντήσετε. Έχει ευθύνη μόνο η σημερινή κυβέρνηση ή και η προηγούμενη του Τσίπρα? Ποιο κόμμα κυβερνούσε από το 2015 έως το 2019? Ο Τσίπρας. Ποιος κυβερνάει από το 2019 και μετά? Ο Μητσοτάκης. Δηλαδή θα χωρίσουμε τις ευθύνες για τους σιδηροδρόμους, λες και είναι ψωμί που το κόβουμε σε φέτες, ανάλογα πότε κυβέρνησε ο ένας και τι ως φέτα ψωμί ξεράθηκε? Δικαιούται σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Τσίπρας να κλαίει επί των ερηπείων της χώρας και να λέει πως νιώθει συγκλονισμένος για την τραγωδία των Τεμπών, πράγμα το οποίο είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη εκεί, όταν έχει και αυτός ένα τεράστιο μέρος ευθύνης? Δεν έχει μούτρα ο κύριος Τσίπρας να αντιληφθεί ότι η ευθύνη την οποία έχει βαρύνει και αυτόν πάρα πολύ, όπως βαρύνει και η σημερινή κυβέρνηση? Άλλωστε η πολιτική είναι πάρ τον ένα και χτύπα τον άλλον. Όλοι τους είναι ίδιοι. Το μόνο το οποίο διαφέρει είναι η ονομασία του κόμματός τους, και αυτό το πράγμα συμβαίνει για να μπορεί ο κόσμος να διαθέτει μια πολιτική ομάδα όπως διαθέτει μια ποδοσφαιρική ομάδα και να την υποστηρίζει φανατικά, χωρίς να βλέπει στην ουσία αν αυτή η πολιτική ομάδα αξίζει ή όχι. Ή θα μου πείτε μήπως ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, δεν αδιαφορούσαν για τα σαπάκια τα οποία έχει αγοράσει μια ελληνική κυβέρνηση και κυκλοφορούσαν με την ονομασία τρένα, σαπάκια τα οποία τα αγοράσαν τους Ελβετούς? Βέβαια, σήμερα η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν μπορεί να βρίσκεται ακόμα στη θέση ο κύριος Πρωθυπουργός που λέγεται Μητσοτάκης, όταν βλέπει στο φως της δημοσιότητας εξώδικο που είχαν στείλει οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Μεταφορών το 2022, όπου καταγγέλλονται από τους μηχανοδηγούς τα υπάρχοντα θανάσιμα δολοφονικά προβλήματα, που ήταν η έλλειψη προσωπικού, η μη λειτουργία συστημάτων ασφαλείας και φωτισμού και η μη συντήρηση δικτύου ηλεκτροκίνησης κτλ. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, άλλο τι τα θες, άλλο τι γυρεύεις, η Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να μην αναζητούμε ευθύνες. Ποιος αγόρασε τα ελβετικά τρένα, τα οποία ονομάστηκαν σαπάκια, όταν οι Ελβετοί είχαν αποφασίσει να τα πουλήσουν σε ιταλικές εταιρείες για να γίνουν παλιοσίδερα, για να μετατραπούν δηλαδή σε πρώτη ύλη λαμαρίνας, και ο ελβετικός τύπος τα αποκαλούσε τρένα βλάβης. Αυτά τα τρένα βλάβης τα οποία τα αποκαλούσε ο ελβετικός τύπος, η Τρένοσέ στην Ελλάδα θεώρησε ότι είναι η νέα εποχή των ελληνικών σιδηροδρόμων και πήγε και τα αγόρασε με άπαντες να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Με πρώτους και καλύτερους τον Μητσοτάκη και τον Καραμαλή. Χάρηκε πάρα πολύ ο Κώστας Καραμαλής στο Αχιλλέος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Κωνσταντίνου που αγοράσαμε τα σαπάκια, τα τρένα, και μόνο δεν κάνανε και καμία παρέλαση για να μας πούνε τι υπερμοντέρνα μέσα συγκοινωνίας αγοράσανε. Η τηλεοπτική εικόνα που είδαμε, κυρίες και κύριοι, στα Τέμπη με τον Υπουργό να κλαίει, μπορεί εκείνη τη στιγμή να τον έπιασε μια συναισθηματική φόρτιση, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μας πει αν αυτό συνεχίζει να κλαίει, όπως συνεχίζουν να κλαίνε όλοι οι Έλληνες και πιο πολύ από όλους οι συγγενείς των νεκρών. Η αδιαφορία η οποία υπάρχει και αγγίζει τα όρια της αναισθησίας, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο στον Υπουργό Υποδομών, αλλά είναι και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον επικεφαλής που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξ όσων αποκαλύπτεται, έχει τεράστιες ευθύνες και ενδεχομένως οι ευθύνες αυτές δεν είναι μόνο πολιτικές. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η παροιμία να λέει ότι πρέπει να ασχοληθούμε με ένα θέμα από την κορφή μέχρι τα νύχια και να αφορά όλους τους Έλληνες, όταν η παροιμία μετατρέπεται για τους πολιτικούς και λέει πρέπει να ασχοληθούμε από τα νύχια μέχρι την κορφή. Τα νύχια είναι ο λαός, τα νύχια είναι εργαζόμενοι, η κορφή είναι η κυβέρνηση, που ποτέ δεν φτάνουμε στην κορφή, γιατί κανένας απολύτως δεν τιμωρείται από την κορφή, η οποία καταστρέφει οργανωμένα, με πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμό και δουλικά την πατρίδα μας, η οποία δυστυχώς είναι μια μέτρια πατρίδα, η οποία έχει τη χειρότερη οργανωτική μορφή σε όλη την Ευρώπη.
Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να συγκαλύψουμε τις τελευταίες σχέσεις που υπήρχαν στο διάστημα αυτό μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του Υπουργού Μεταφορών, σχέσεις οι οποίες δεν ήταν οι καλύτερες λόγω της αποχώρησης του Κώστα Καραμαλή από τη Νέα Δημοκρατία. Αφού ακούγεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πολύ δυσαρεστημένος με τον Μητσοτάκη, θέλουμε να πούμε ότι ανακατεύθηκε στον κόλπο και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία βρέθηκε στις Σέρες για να παρουσιάσει το βιβλίο του έτερου βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, του Στάσου Χατζηβασιλείου, και μάλιστα η κυρία Μπακογιάννη, για να υποστηρίξει έντονα τον Χατζηβασιλείου, ήταν η κεντρική ομιλήτρια της παρουσίασης. Την άλλη μεριά έχουμε και μια πολιτική κόντρα. Μια κόντρα η οποία λέγεται πολιτική κάστα. Μια κάστα η οποία δεν έχει ούτε όριο ούτε ιερό. Ο μεταραγμένος ΣΥΡΙΖΑ εγγύησε τη συνδιαχείριση του ρηκτού μας πλούτου στο Αιγαίο. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα και στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν βλέπουμε ότι η τραγωδία των Τεμπών, παρότι γεγονός ότι απομακρύνει την ενημερότητα του κόσμου, ξέρουμε όλοι τι έχει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, έχει λάβει μέρος σε πάρα πολλές ζημιές που έπαθε η πατρίδα μας και το πρόβλημα είναι να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνεργασία από την οποία θα υπάρχει η κατάληξη, η πρέσπες νούμερο 2 που έχω σχέση με το Αιγαίο. Πρέπει επίσης να σας ενημερώσω ότι η προσχεδιασμένη αποπομπή του Πολάκη δεν ήταν σύμπτωση, ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν οργανωμένο, διότι ο κύριος Πολάκης διαφωνούσε εντελώς με τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία για την εκμετάλλευση του Αιγαίου, μια συνεργασία την οποία επιθυμεί και η Αμερική. Μια Αμερική που δια του πρέσβεως στην Αθήνα συναντήθηκε με διάφορους παράγοντες και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία όταν ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, και υπάρχει μια πίεση εδώ στην Ελλάδα για να υπάρχει μια συνεργασία και συγκυβέρνηση μεταξύ των δύο των κομμάτων για να λυθεί το θέμα της εκμετάλλευσης του Αιγαίου σε συνεργασία με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και με την ίδια την Τουρκία. Όλα αυτά τα πράγματα τα γνώρισαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέραν ότι ο Πολάκης, επειδή είναι κριτικός, άμα δίνει τον λόγο τον κρατάει. Γι' αυτό διαπιστώσανε ότι ο μόνος λόγος που έπρεπε να συνεχιστεί το σχέδιο του Τσίπρα ήταν να φύγει ο κύριος Πολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα το οποίο έγινε και του είπανε ότι δεν θα είναι επικεφαλής, μάλλον δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο έχω να πω, κυρίες και κύριοι, είναι τώρα μάλιστα που οι εκλογές πλησιάζουν, διαπιστώνουμε ότι το πλησίασμα των εκλογών πάει πάλι πίσω. Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης να διακηρύξει εκλογές. Πάμε μάλλον για τον Ιούλιο, άλλοι λένε για τον Αύγουστο. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, άλλοι λένε για τον Μάιο. Εγώ αυτό το οποίο θα πω κλείνοντας είναι ότι ο κύβος ερήφθη και δεν γυρίζει πίσω. Δηλαδή δεν αποκλείεται να έχουμε μια συμμαχική κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό. Διότι τα ψωμιά του Μητσοτάκη δυστυχώς έχουν τελειώσει και πρέπει να πάει σπίτι του το Μητσοτακέικο και να μας έφερε στην ησυχία μας, όπως πήγε σπίτι και ο τελευταίος Καραμαλής, και οι Καραμαλίδες μας αφήσαν και αυτή στην ησυχία μας, και μένει μόνο ο Γιώργος Παπαδρέου, ο οποίος πολιτικά είναι ένα μέτριο πολιτικό κατασκεύασμα, θα πάει και αυτός πίσω, οπότε οι τρεις οικογένειες θα εξαφανιστούν από την Ελλάδα, και αν αυτές οι τρεις οικογένειες φύγουν από την Ελλάδα, τότε δεν αποκλείεται η χώρα μας να οδηγηθεί σε καλύτερες ιστορίες σχετικά με το μέλλον το οποίο έχει. Γιατί μέχρι σήμερα η πολιτική της Ελλάδος σχετικά με αυτές τις τρεις οικογένειες, το μόνο που παρουσιάζει είναι μια απογοητευτική εικόνα. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε την ίδια ώρα τη Δευτέρα. Φιλάκια.